Ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξω λίγο, όχι λίγο, πολύ την αρχική μου πρόθεση για αυτά που είχα αποφασίσει να πω, για να επικεντρώσω την προσοχή σας στο ζήτημα του Σκοπιανού, του μακεδονικού ζητήματος, σε ορισμένα σημεία που νομίζω έχουν πολύ μεγάλη σημασία, και στη συνέχεια θα τα συνδέσω με το ένα από τα δύο κεφάλαια της αναγγελίας στον τίτλο της εισήγησής μου, όχι η κοινωνία στα αζήτητα, αλλά το έθνος στα αζήτητα, ως ο ελληνισμός ως ιστορικότητα, και ποια είναι η σημασία του, γιατί συμβαίνει αυτό και τι σηματοδοτεί σε επίπεδο προσέγγισης και της ελληνικής κοινωνίας και της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με το μακεδονικό ζήτημα είναι το ίδιο που συνέβη στη διάρκεια του 19ου αιώνα, που είχε διακηρυχθεί στο όνομα της μεγάλης ιδέας το ζήτημα, το πρόταγμα της εθνικής ολοκλήρωσης, της απελευθέρωσης δηλαδή του ελληνικού κόσμου που ζούσε σε καθεστώς Οθωμανικής κατοχής. Αυτό που συνέβη επομένως το 1897, που κηρύχθηκε ο πόλεμος εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χωρίς να έχει υπάρξει η παραμικρή προετοιμασία. Είναι λάθος να μιλάμε για λάθη. Πρόκειται για μια ασυμβατότητα μεταξύ του νεοελληνικού κράτους και του ελληνικού έθνους. Να το αντιληφθούμε αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζαμε μόνοι μας στη διάρκεια του 19ου αιώνα και φτάσαμε στο 1897 και οι στρατευμένοι ήταν ξυπόλοιτοι, διότι δεν είχαν καν άρβυλα και είχαν τους γράδες της Επανάστασης ακόμη. Ελπίζανε τότε, από τον μονάρχη μέχρι τον τελευταίο, ότι αυτό που θα συνέβαινε θα ήταν οι μεγάλες δυνάμεις, να ακυρώσουν, να απαγορεύσουν τον πόλεμο, για να ενθυλακώσουν τη δόξα ότι κάποιοι ξένοι πάντα φταίνε για αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι παραλίγο να χάσουμε την ανεξαρτησία μας. Εν πάση περιπτώσει όμως, ποτέ δεν προετοίμασαν την οποιαδήποτε εθνική ολοκλήρωση, το εγχείρημα. Δεν είναι τυχαίο. Το ίδιο συνέβη βεβαίως και στη συνέχεια. Μετά την κατάρρευση του εσωτερικού μετόπου και την έλευση του Βενιζέλου ως ένθετου, δηλαδή απ' έξω, άρα έξω από αυτό το οποίο ήταν το πολιτικό σύστημα της κομματοκρατίας, βλέπουμε ότι ανασυντάσσονται αυτές οι δυνάμεις και οδηγούν στο 1922. Η ήττα του 1922, όπως και του 1897, δεν είναι ήττα που συντελέστηκε στο μέτωπο. Οργανώθηκε στην Αθήνα. Να αναφέρω το Κυπριακό και τις αλλεπάλληλες καταστροφές. Ποιος τις προκάλεσε? Να αναφέρω τα Ήμια και το γεγονός ότι σήμερα όσα έχουν αναγγείλει οι Τούρκοι ως αμφισβητούμενα νησιά κατοικημένα ημί, η επίσημη ελληνική πολιτεία δηλώνει ότι δεν έχει πρόθεση να υπερασπιστεί τα νησιά αυτά και κατηγορεί τους άλλους, κακώς το κάμανε, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν έχετε πρόθεση σε ελληνικό έδαφος να ανεβάσετε σημαία, πρέπει να είστε έτοιμοι να την υπερασπιστείτε. Τι δηλώνει? Ότι εμείς δεν την ανεβάζουμε και προσέξτε, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να τα υπερασπιστούμε. Οδηγούμαστε σε μια ημιοποίηση της Ελλάδας. Όχι φινλανδοποίηση, όπως έλεγα το 1980, αναγγέλλοντας αυτά που, που ήρθαν σήμερα στη συνέχεια, αλλά σε ημιοποίηση της Ελλάδας. Και ερχόμαστε στο Σκοπιανό. Δεν υπάρχουν λάθη. Θυμηθείτε ότι
Η διαπραγμάτευση του Σκοπιανού όταν γεννήθηκε με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, πήρε δηλαδή την διεθνή του διάσταση, δεν έγινε στα διεθνή σαλόνια, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Έγινε μεταξύ των κρατούντων, της πολιτικής ηγεσίας και του ελληνικού λαού. Οργανώνανε διαδηλώσεις. Με ποιον διαπραγματευόντουσαν? Αυτό είναι το ερώτημα. Ό,τι κάνανε το 19ο αιώνα, το κάνουν και σήμερα. Με ποιον διαπραγματευόντουσαν το Κυπριακό, με τον ελληνικό λαό? Του δημιουργούσαν προσδοκίες. Αλλά προσέξτε, έχει σημασία σε κάτι. Τότε ήταν καλός ο ελληνικός λαός που κατέβαινε κατά εκατομμύρια στους δρόμους, γιατί του λέγανε όχι στο όνομα Μακεδονία. Τώρα που διαδήλωσε, καλός ή κακός δεν έχει σημασία, δεν θα το κρίνουμε για να δούμε τη συνέχεια. Τώρα που διαδήλωσε έξω από τα κομματικά μάντρια, έγινε ξαφνικά ετερόκλητος όχλος. Δείτε τη διαφορά. Δεν υπάρχει πιο φασιστική αντίληψη της σχέσης κοινωνίας και πολιτικής από το να χαρακτηρίζεις την κοινωνία όχλο. Μόνο εκεί γεννήθηκε η έννοια του όχλου, στον φασισμό. Να έρθουμε παρακαλώ στο σημερινό ζήτημα. Δεν έχει υπάρξει καμία πολιτική, όπως σε κανένα άλλο εξωτερικό ζήτημα, δεν έχει υπάρξει καμία πολιτική προετοιμασία. Δεν θα πω ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια δεινή εξωτερική κατάσταση, επειδή ακριβώς λαϊλατήθηκε η χώρα και εξακολουθούν να μην θέλουν να αγγίξουν τους πυλώνες της καταστροφής, που είναι το πολιτικό σύστημα, το κράτος, η δημόσια διοίκηση και η δικαιοσύνη και η νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Θα πω ότι εξακολουθούν να διαπραγματεύονται, όπως διαπραγματευόντουσαν πάντα, τα μεγάλα εθνικά ζητήματα με όρους καφενείου. Σηκώνονται το πρωί, όπως γινόταν με τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κρίση, σηκώνονται το πρωί, συγκεντρώνονται ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, απλώς ο καθένας γίνεται χειρότερος από τον άλλον. Συγκεντρώνονται στο Μαξίμου, πίνουν τον καφέ τους και λένε: και τι θα πούμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κρίση, και τι θα πούμε για τις τράπεζες, και τι θα πούμε και τι θα κάνουμε για το Κυπριακό. Και αν υπάρξουν και μερικές μελέτες, τις αφήνουν στην άκρη, γιατί ενοχλούν. Κάποτε ο τωρινός πρόεδρος της Κύπρου, όταν είχα πει ενώπιον όλης της πολιτικής ηγεσίας ότι το 86 είχα υπογράψει, έπεισα την τότε κυβέρνηση Κυπριανού και τον Υπουργό Χριστοφίδη να υπογράψουμε για να φτιάξουμε μια τράπεζα δεδομένων και ένα κέντρο μελέτης και προβολής των όποιων λύσεων ή προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για να δούμε τις συνέπειες, τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια, μου λέει, μα θα μας δεσμεύει πολιτικά. Η γνώση είναι εχθρός. Μεγάλος εχθρός για την πολιτική τάξη της χώρας. Είναι λοιπόν αποτέλεσμα αδιαφορίας. Δεν φέρνει ψήφους. Εκεί που αρχίζει να φέρνει ψήφους, το κάνουμε εσωτερικό ζήτημα. Και μετά, ποιον θα χαρακτηρίσουμε? Τότε ήταν ηρωικός ο ελληνικός λαός. Σήμερα είναι όχλος και είναι ακροδεξιός. Επειδή έρχεται να θυμίσει τι του λέγανε τότε. Εγώ δεν λέω είναι ακροδεξιό ή όχι το αίτημα της ΜΗ. Το αφήνω στην άκρη, που δεν είναι βεβαίως, αλλά γιατί τότε δεν ήταν ακροδεξιός και τώρα είναι? Πώς εξηγείται ότι ένα θνησιγενές κρατήδιο έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και ισχύ στα διεθνή από ό,τι έχει μία περιφερειακή χώρα η οποία όμως αποτελεί κλειδί στρατηγικό, γεωπολιτικό, για, όχι μόνο για τη Δύση, αλλά για όλους? Μήπως η προβολή της αδυναμίας της πολιτικής τάξης από την άγνοια μέχρι την αδιαφορία, μέχρι το γεγονός δηλαδή ότι θεωρούν την κοινωνία και το έθνος ως εχθρό τους, πρωταρχικό εχθρό, μήπως είναι αυτό το οποίο αποτελεί το πρόβλημα? Και θα εξηγηθώ γιατί. Το κράτος των Σκοπίων
για μας είναι εξίσου σημαντικό όσο είναι και η Κύπρος. Πρέπει να διατηρηθεί εν ζωή, διότι διαφορετικά θα περικυκλωθεί και ο βορεινός ελληνικός χώρος από δύο άλλους εθνικισμούς που θα επιζητήσουν στρατηγική συνεργασία με τον τρίτο, τον τουρκικό, και τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι σήμερα. Έχει τεράστια σημασία. Θα μου πείτε, μπορεί να κάνει κανείς οποιαδήποτε χώρηση, παραχώρηση για να οδηγηθούμε σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο φαίνεται ότι οδηγούμαστε? Θα λέγα όχι. Αλλά προσέξτε, όλοι επικεντρώνονται στο όνομα. Εάν θα είναι σύνθετο ή δεν θα υπάρχει το όνομα Μακεδονία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος προσέγγιση και από τις δύο πλευρές. Και θα πω γιατί. Πρώτα-πρώτα, όταν μιλάμε για δημοκρατία της Μακεδονίας, άκουσα προηγουμένως που έγινε η αναφορά στην αντίληψη ότι η πολιτική τάξη είναι αντιπρόσωπός μας, αντιπρόσωπος της κοινωνίας. Και όταν αναφερόμαστε στο δημοκρατία σημαίνει τι? Ότι τελικά αυτοπαγιδευόμαστε, διότι νομίζουμε ότι έχουμε ρόλο, θέση, μέσα, ως αν είμαστε σε δημοκρατία. Σε καμιά χώρα του κόσμου δεν υπάρχει δημοκρατία. Εάν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι δεν ζούμε σε δημοκρατία, εάν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι σε καμιά χώρα του κόσμου δεν υπάρχει, και πολλό μάλλον εδώ που είναι η εκφυλισμένη εκδοχή αυτού που επικρατεί στην Δύση, η κομματοκρατία, τότε θα ήταν άλλο το αίτημά μας. Γιατί το αποκαλούμε λοιπόν? Και η δικτατορία δημοκρατία ήταν επομένως. Και η Βόρεια Κορέα δημοκρατία, και ο Καντάφη δημοκρατία, και η Σοβιετική Ένωση δημοκρατία. Θα αντιληφθούμε που είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι ρητορικό, είναι ουσίας. Αν δεχόμαστε τη δημοκρατία, σημαίνει ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Διότι είμαστε ιδιώτες στο σπίτι μας, στο μαγαζί μας, στο χωράφι μας και νομίζουμε και κοιμόμαστε ήσυχοι ότι ζούμε σε δημοκρατία. Εάν αποφασίσουμε όμως να ορίσουμε το πολιτικό σύστημα με βάση αυτό που πραγματικά είναι, μία εκλόγιμη, μία αιρετή μοναρχία, τότε θα αντιληφθούμε ότι δικαίως δεν μας λαμβάνουν υπόψη, και όχι μόνο αν είναι το 99% αλλά το 100% της άποψής μας. Τους έχουμε χωρίσει συνταγματικά το δικαίωμα να μας αγνοούν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε και δεν ζητάμε να ανακληθεί η πολιτική κυριαρχία που τους δώσαμε, το σύνολο του πολιτικού συστήματος? Ο δυστυχής ο Κοραής, ο Καποδίστριας, αποκαλούσε το ελληνικό κράτος ελληνική πολιτεία. Τι ήταν αυτό που οδήγησε τους νεοέλληνες να βάλουν δημοκρατία, δήθεν ότι δεν υπάρχει ο όρος του Republic? Να εξαπατηθεί ο κόσμος, όπως εξαπατείται με όλους τους άλλους ορισμούς. Μιλάνε για απλή αναλογική και για ενισχυμένη. Τι είναι ενισχυμένη? Σημαίνει περισσότερο αναλογική. Έτσι είναι? Ή είναι η απάτη να αλλάζει η εκλογική πλειοψηφία και να βγαίνει άλλη πλειοψηφία στη Βουλή? Κάποτε πρέπει λοιπόν να σταθούμε σε αυτό. Πρώτον λοιπόν, λάθος που έχει να κάνει με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας ή σύνθετο της Βόρειας Ιόπιου. Θεωρώ όμως ότι ακόμα και με σύνθετο ή και χωρίς σύνθετο προσδιορισμό, ακόμα και αν φύγει το όνομα, το πρόβλημα δεν λύνεται. Γιατί? Διότι υπάρχει μια σειρά από άλλα ζητήματα, υπάρχουν μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και όχι να επικεντρώνουμε την προσοχή μας μόνο στο όνομα. Ποια είναι αυτά? Ας υποθέσουμε ότι ονομάζεται με σύνθετο προσδιορισμό, σλαβικό ή όχι, Βόρεια Μακεδονία. Θα κρατήσουν, ωστόσο, γιατί το διεκδικούν και νομίζω έχει γίνει αποδεκτό, τον ταυτοτικό προσδιορισμό της ολότητας Μακεδονία, να λέγονται Μακεδόνες. Εκεί που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να υπάρξει επιθετικός προσδιορισμός είναι στην ταυτότητα. Είτε λέγονται Σλαβομακεδόνες είτε οπωσδήποτε άλλο, είναι το πιο σημαντικό.
διότι η ταυτότητα και όχι η γεωγραφία δημιουργεί τους όρους της διεκδίκησης. Θα μου πείτε, πώς θα κατοχυρωθεί αυτό? Ας υποθέσουμε ότι σήμερα υπογράφεται ένα σύμφωνο να λέγονται οπωσδήποτε και όχι Μακεδόνες, όχι Μακεδονία. Μπορεί να ονομάζονται με σύνθετο, οτιδήποτε. Πώς θα κατοχυρωθεί ότι σε 10 χρόνια δεν θα αλλάξουν όνομα όπως έχουν αλλάξει και άλλα κράτη? Υπάρχει μόνο ένας τρόπος, ξέρετε. Ο τρόπος αυτός είναι να οργανωθεί με διεθνή συνθήκη ομοσπονδιακά η χώρα αυτή, ώστε οι Σλάβοι να μην έχουν το μονοπόλιο του κράτους και να αυτοπροσδιορίζουν το κράτος με βάση τη δική τους οντότητα. Να γίνει ομοσπονδία όπου όλοι μαζί θα συνυπάρχουν και επομένως ό,τι και να κάνουν οι Σλάβοι δεν θα μπορούν να δίνουν το σύνολο της ταυτότητάς τους στο κράτος των Σκοπίων. Και για να κατοχυρωθεί και η ύπαρξή του, θα πρέπει να υπάρξουν εδώ οι διεθνείς εγγυήσεις, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του ΟΗΕ, είτε του ΝΑΤΟ, είτε οποιοδήποτε, που δεν θα επιτρέπουν τη διάλυσή του. Αυτά είναι, αν θέλετε, τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα έπρεπε να είχαν μπει στο τραπέζι και να έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα την πεμπτουσία μιας οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης που θα έδινε τη δυνατότητα προβολής στο μέλλον, μιας μελέτης πρώτα, τι συνεπάγεται αν δώσουμε αυτό το όνομα σε 20 χρόνια, τι συνεπάγεται αν δώσουμε το άλλο ή αυτή την οργανωτική δομή του κράτους κλπ, για να μπορέσει κανείς να δει μακροχρόνια και όχι για να μπαλώσει τα πράγματα και να κλείσει ένα θέμα επειδή κάποιοι θυμήθηκαν ότι πρέπει να μπει το κράτος αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Θα έρθω τώρα στο δεύτερο μέρος που χτίζει ακριβώς αυτή την πολιτική η οποία ακολουθείται, σε αυτό που ανήγγειλα, δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ζούμε στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα, ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι όποιος μιλάει για ελληνικό έθνος πριν από το ελληνικό κράτος, πρέπει να τους λέμε ελληνόφωνος πριν, ό,τι και να πιστεύουν ως συνείδηση και ό,τι και να διακηρύσουν. Εμείς θα τους αρνούμαστε αυτό που δηλώνουν ότι είναι και θα τους λέμε ελληνόφωνους. Δεν υπήρξε ελληνικό έθνος λοιπόν πριν από τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους και βεβαίως δεν υπάρχει, μας λένε, ελληνική συνέχεια. Δηλαδή δεν έχουμε σχέση με τους αρχαίους. Θα μου πείτε, έχει σημασία αυτό για τη συζήτηση που κάνουμε για τη σημερινή πραγματικότητα? Έχει τεράστια σημασία. Έχει κολοσιαία σημασία και γι' αυτό υπάρχει αυτή η φανατική αντίληψη των πραγμάτων, η φανατική εχθρότητα εναντίον της κοινωνίας και εναντίον της ιστορικότητας της ελληνικής κοινωνίας. Θα έχετε προσέξει ότι για ό,τι κάνει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, ξαφνικά φταίει η κοινωνία. Η κοινωνία γιατί το εξέλεξε. Η κοινωνία γιατί βγάζει αυτούς οι οποίοι είναι άχρηστοι. Εγώ θέτω ένα ερώτημα, ξέρετε. Εάν χρειαστεί κάποια στιγμή κάποιος να προσλάβει έναν εργάτη για μια δουλειά, έναν υπάλληλο, και διαπιστώσει, όλοι κάνουμε λάθη, ότι κάτι δεν πήγε καλά, δεν έκανε λάθος, δεν είναι ο κατάλληλος, είναι τεμπέλης, το σκάει, δεν μ' ακούει σε αυτά που του λέω, ως εργοδότης, υποθέτω μπορώ να τον απολύσω. Εμείς λοιπόν, που δείχνει αυτό ποια είναι η φύση του πολιτικού συστήματος, αν θέλετε, εμείς λοιπόν, τι από αυτές τις αρμοδιότητες, η ψήφος μας, ποια από αυτές τις αρμοδιότητες έχει? Μήπως μπορούμε να τους ελέγξουμε? Μήπως μπορούμε να τους επισημάνουμε ότι στο 95% είμαστε εναντίον των πολιτικών τους? Μήπως μπορούμε, το λένε δημοσκοπήσεις, κι ας είναι αυτές που είναι, μήπως μπορούμε να τους ανακαλέσουμε, να τους προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη? Μήπως μπορούμε να τους
καθορίσουμε το περιεχόμενο των πολιτικών που θα ακολουθήσουν. Άρα, το πολιτικό σύστημα δεν είναι ούτε δημοκρατία, γιατί αν ήταν δημοκρατία θα κυβερνούσαμε εμείς. Το πολιτικό σύστημα δεν είναι ούτε αντιπροσώπευση, γιατί αν ήταν αντιπροσώπευση εμείς θα είμαστε εντολής, άρα θα συγκροτούσαμε η βούλησή μας καθημερινό θεσμό της πολιτείας, της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων. Γι' αυτό και τονίζω ότι αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δίνουν άλοθη στο πρόσχημα της απάτης ότι το σημερινό σύστημα είναι δημοκρατικό, δεν είναι άλλοι από αυτούς που μιλάνε για άμεση δημοκρατία. Δεν υπάρχει άμεση και έμεση. Ο επιθετικός προσδιορισμός ακυρώνει την έννοια. Και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι νομίζουν και υποστηρίζουν ότι το δημοψήφισμα είναι η λύση για να οδηγηθούμε στη δημοκρατία. Εξίσου μεγάλο λάθος. Είναι ο φερετζές της ολιγαρχίας, της χειρότερης μορφής. Γιατί επαναπαυόμαστε στο γεγονός ότι μια φορά στα τόσα χρόνια μπορεί να μας καλέσουν κάποιοι κυβερνήσεις ή κάποιες ομάδες να αποφασίσουμε για ένα μεμονωμένο ζήτημα, ποιος ξέρει τι. Το ζήτημα είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Και η αλλαγή του πολιτικού συστήματος σημαίνει η κοινωνία καθημερινός θεσμός και η πολιτική τάξη καθημερινά ελεγχόμενη με όλες τις προϋποθέσεις σε όλα τα επίπεδα. Και όχι μόνο στη διαμαρτυρία. Η διαμαρτυρία έπαψε να παίζει κανένα ρόλο. Τι είναι αυτό λοιπόν που οτιδήποτε όχι μόνο αρνούνται την οποιαδήποτε σχέση του ελληνικού κόσμου του σημερινού με τον αρχαίο, την ελληνική συνέχεια, θεωρείται δηλαδή ότι από το Βυζάντιο και μετά διαράγει η ελληνική συνέχεια, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που τους κάνει να αρνούνται την προύπαρξη του ελληνικού έθνους και βεβαίως τι είναι αυτό που τους οδηγεί να λένε, να ισχυρίζονται ότι όποιος επικαλείται το έθνος και την ελληνική συνέχεια είναι ακροδεξιός, άρα αντιδραστικός, άρα μη προοδευτικός. Ξέρετε, για να κατανοήσουμε, να αντιληφθούμε την πονηρά φύση αυτού του πράγματος, πρέπει να σταθούμε σε δύο μεγάλα γεγονότα. Το πρώτο είναι αυτό που συνέβη στη Δύση. Υπήρχε ένας δρόμος που μετά έγιναν δύο για τη μετάβαση από τη λεγόμενη αρχαιότητα στην νεότερη εποχή. Ο ένας ήταν ο ελληνικός που ιτήθηκε το 1204, παραδόθηκε βεβαίως, δεν ιτήθηκε, παραδόθηκε το Βυζάντιο στους σταυροφόρους και ο άλλος το παρακλάδι του, το παρένθετο, η φεουδαρχία που άρχισε να κινείται επειδή το Βυζάντιο άρχισε να την κινεί στη Δύση και που τελικά επικράτησε, ηγεμόνευσε και οδηγήθηκαν τα πράγματα στη νεότερη εποχή. Αυτοί που ηγεμόνευσαν λοιπόν και διαμόρφωσαν τις εξελίξεις στη νεότερη εποχή είναι εκείνοι οι οποίοι στην περίοδο του διαφωτισμού, δηλαδή ουσιαστικά 18ος-19ος αιώνας, ξεκινώντας από το 17ο εν μέρη, διέπραξαν στο όνομα του ελληνισμού, διέπραξαν δύο μεγάλες ρήξεις. Η μία στο επίπεδο των ενιών και η άλλη στο επίπεδο της συνέχειας, της, από την αρχαιότητα στην νεωτερικότητα. Στο επίπεδο των ενιών, αυτό για το οποίο αναφέρθηκα πριν, που πήραν τις έννοιες από την αρχαιότητα, δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, τα πάντα, τους έβγαλαν το περιεχόμενο και κράτησαν τον τίτλο. Πολλές φορές έβαζαν και επιθετικούς προσδιορισμούς αν δεν τους βόλευε. Το αποτέλεσμα είναι να νομίζουμε ότι ζούμε σε μια άλλη εποχή, στην εποχή της δημοκρατίας. Δηλαδή, ενώ μόλις γεννήθηκε ο νεότερος κόσμος, άρα ζει στο βρεφικό στάδιο της ατομικής ελευθερίας και της εκλόγιμης μοναρχίας, που του λέει, δηλαδή, λέει του ατόμου το σύστημα αυτό, το πολύ πολύ να σου επιτρέψω να διαδηλώσεις,
ως εκεί, αλλά το σύστημα ανήκει σε άλλον. Και βεβαίως επικαλούνται το θαύμα που το έχουμε πιστέψει. Μας άλλαξαν σε εμάς, θα δούμε, ήδη εγκέφαλο και ετοιμάζονται να αλλάξουν και λαό. Τι, το σύστημα της εποχής μας είναι και δημοκρατία και αντιπροσώπευση και βεβαίως, το θαύμα βέβαια ότι δύο συστήματα σε ένα, έτσι είμαστε περίπου Σιαμέοι, και ότι είναι και ανώτερο από τη δημοκρατία της αρχαιότητας. Είναι ανώτερο να αποφασίζει κάποιος άλλος για μας, για τις τύχες μας, και δεν αναλογιζόμαστε πόσο εφιαλτικό είναι να βάζουμε έναν άνθρωπο, όχι εμείς, όλος ο κόσμος, βάζουμε έναν άνθρωπο να αποφασίζει για τις τύχες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Και να μην έχουμε το δικαίωμα να τον ανακαλέσουμε, να τον ελέγξουμε, να τον προσαγάγουμε για τα εγκλήματα που μπορεί να διαπράξει στη δικαιοσύνη. Το παραμικρό. Μιλάνε για κράτος δικαίου και η πολιτική τάξη είναι υπεράνω του νόμου. Πάνω από το κράτος δικαίου. Δεν υπόκειται στο κράτος δικαίου. Και βεβαίως κανείς δεν υπόκειται στο κράτος δικαίου από αυτούς που κατέχουν την εξουσία. Αν ήταν ο λαός που θα κατήχε την εξουσία, δεν θα υπέκειται αυτός. Τώρα το πολιτικό αδίκημα αφορά το λαό που παραβιάζει τον νόμο που δημιουργεί ο ίδιος ο πολιτικός. Η διάρρηξη λοιπόν αυτή. Και το δεύτερο είναι η διάρρηξη της ιστορίας. Μεγάλη ρήξη. Αντί η συνέχεια όπως γνώριζαν και οι Έλληνες, όπως ομολογούσαν και οι Δυτικοί έως το 18ο αιώνα, 17ο, 18ο αιώνα, η συνέχεια ήταν αρχαία πόλη, ελληνιστική χρόνη, ρωμαϊκή υποκατοχήν, Βυζάντιο και τουρκοκρατία, έρχεται η Δύση, βγάζει το Βυζάντιο από την ιστορική διαδρομή του ελληνισμού, δεν συνδέει το Βυζάντιο επομένως την αρχαιότητα με την εωτερικότητα, αλλά τι, η παρένθετη φεουδαλική Δύση που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που στοιχειοθετεί την έννοια των κοινωνιών ελευθερία, που συγκροτεί την έννοια της συνέχειας, για να καταλάβει το ρόλο του Βυζαντίου. Έρχεται ο δυστυχής ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος και λέει, έλεος, εμείς ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει η ελληνική συνέχεια, διότι οι Έλληνες διανοούμενοι του νεοελληνικού κράτους εκπαιδεύτηκαν στη Δύση και ήρθαν και δίδαξαν ακριβώς αυτό. Δηλαδή τελικά διδάχθηκαν ότι γνωρίσαμε, ενώ ευδοκιμούν τα γράμματα και όλοι δηλώνουν Έλληνες και όχι Ρωμαίοι στην περίοδο του Βυζαντίου και στη συνέχεια. Έρχονται λοιπόν στο ελληνικό κράτος η νέα διανόηση και λέει, είμαστε Έλληνες με παρένθετο τρόπο και τη δημοκρατία τη γνωρίσαμε από το διαφωτισμό, τη Δύση, και την αρχαιότητα, με την αρχαιότητα να συνδεθήκαμε από τη Δύση. Και το ακούμε συνέχεια. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Έχει καμιά σημασία αν λέγαμε ότι προερχόμαστε από εκεί? Έχει τεράστια σημασία, ξέρετε. Διότι ο ελληνικός κόσμος μέχρι και το 19ο αιώνα, δηλαδή μέχρι και την τουρκοκρατία, ζει στο καθεστώς των πόλεων, κρατών, όπως εξελίχθηκε στην περίοδο της Οικουμένης, μετά τον Αλέξανδρο, ακόμα και στην περίοδο της τουρκοκρατίας, και όχι μόνο ζει με αυτό το καθεστώς, αλλά ζει υποδημοκρατικό καθεστώς. Και όταν λέμε υποδημοκρατικό, τη δημοκρατία που μας περιγράφει ο Αριστοτέλης και οι άλλοι για την Αθήνα. Δηλαδή με όρους αυτοκυβέρνησης της κοινωνίας. Η κοινωνία συγκροτεί δήμο. Και αν θέλετε να δείτε την αντίθεση, την αιμονή του μείζωνος ελληνισμού, δεν έχετε παρά να δείτε την πολιτεία της Καλύμνου 1894, που ενώ γνωρίζει ποιο είναι το νεοελληνικό κράτος και το σύστημά του, επιμένει και εγκαθιδρύει την ίδια αυτή η δημοκρατία στο τέλος του 19ου αιώνα. Πώς θα συνδεθεί με το ελληνικό κράτος αυτό? Ξέρετε, όταν ήρθε η Βαβαρική δυναστεία, δεν δημιουργήθηκε μόνο ένα προτεκτοράτο. Εδώ είναι η συντριπτική ήττα του ελληνισμού με την Επανάσταση. Δεν δημιουργήθηκε μόνο ένα προτεκτοράτο.
Η πρώτη πράξη των βαβαρών ήταν να καταργήσουν τις πόλεις, τα κοινά, που δεινοπάθησε ο Καποδίστριας να τα ξανασυστήσει στο ελληνικό κράτος, και να καταργήσουν και τη δημοκρατία. Ξέρετε με τι όρους στον εισαγωγικό νόμο δηλώνουν την αιτιολογία της κατάργησης. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο αμόρφωτος, ο εγωπαθής, ο ιδιωτελής, ο αγράμματος, οτιδήποτε λαός, να ασκεί το ευγενές λειτουργήμα της πολιτικής διοίκησης. Αυτό ανήκει σε εμάς. Στο όνομα του εξευρωπαϊσμού, προσέξτε την πονηρά φύση, όχι της πρόοδου, του εξευρωπαϊσμού. Και επειδή ο ελληνικός λαός ήταν αναρχικός, δηλαδή δημοκρατικός, και αντιδρούσε, εγκαθιδρύθηκε η απολυταρχία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος μεγάλος ηγέτης που συκοφαντήθηκε ως αυταρχικός, από ποιους, από τη βαβαρική ελαίο Θεού απολυταρχία, ήταν ο Καποδίστριας. Μέγας δημοκράτης. Πολύ μπροστά από την εποχή του. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα κρατήδιο, το οποίο δεν ήταν μόνο προτεκτοράτο, αλλά ήταν και εντεταλμένο να υπηρετεί τις μεγάλες δυνάμεις. Και μάλιστα για να εγγυηθούν για το γεγονός ότι αυτό το κρατήδιο έπρεπε να παίζει ένα διπλό ρόλο προτεκτοράτου και συγχρόνως υπονομευτή του μείζωνος ελληνισμού, εγκαθίδρυσαν στην αρχή και με στρατό κατοχής τη μοναρχία, την απολυταρχία. Τελείωσε από εκεί και πέρα το πράγμα. Τι έπρεπε όμως να γίνει από εδώ και πέρα? Έπρεπε να νομιμοποιηθεί αυτό το κράτος και το πολιτικό προσωπικό για το ρόλο που έπαιζε, διότι διαφορετικά, εάν δεν νομιμοποιείτο, θα έπρεπε να απολογείται για αυτό που ήταν και για τις πολιτικές που ακολουθούσε. Και πώς έγινε αυτό? Με το να αρνηθεί λοιπόν την ελληνική συνέχεια και την εθνική αναφορά των Ελλήνων, προκειμένου να συκοφαντηθεί, να θεωρηθεί ότι τα φώτα έρχονται από την Ευρώπη και ότι η ελληνική περίοδος του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας είναι σκοτάδι. Γι' αυτό και την ονόμασαν θεοκρατία, την ονόμασαν απολυταρχία, την ονόμασαν αυτοκρατορία. Δεν έχω δει εγώ πουθενά να υπάρχει απολυταρχία, αλλά με βασιλιά που εκλέγεται και δεν έχει παρά αρμοδιότητες ένομης επιστασίας, έναν εναρμονιστικό ρόλο στο σύνολο της επικράτειας και τίποτα άλλο. Και με ανάκληση και με κυριαρχία του λαού που συγκροτεί δήμο. Αλλά πρέπει να τα πούμε αυτά. Και αφαίρεσαν ό,τι είχε το Βυζάντιο, τις πόλεις, τα κοινά. Δεν θα διαβάσετε βιβλίο που να λέει ότι υπάρχουν κοινά στο Βυζάντιο. Τελείωσαν. Έγινε φεουδαρχία, λέει. Πρέπει να ταξινομηθεί στο Μεσαίωνα και μάλιστα σε ανατολικού τύπου Μεσαίωνα, δηλαδή Ασιατική Δεσποτεία. Και τα φώτα ήρθαν από εκεί. Έπρεπε λοιπόν πρώτον να νομιμοποιηθεί το κράτος ως απολυταρχία, ότι είναι ανώτερο της δημοκρατίας. Έπρεπε επίσης να πάψει να υπάρχει το πεδίο της σύγκρισης. Γιατί το πεδίο της σύγκρισης εδώ είχε ένα διπλό ρόλο να παίξει. Ο διπλός ρόλος έχει να κάνει με αυτό που ήταν ο ελληνισμός μέχρι το 19ο αιώνα, το τέλος του, και αυτό που ήταν το νεοελληνικό κράτος. Ο ελληνισμός ηγεμόνευε οικονομικά και πνευματικά πολλές φορές σε τρεις αυτοκρατορίες, Οθωμανική, Ρωσική και Εβραίος στα οικονομικά και στην Αυστρουγγρική, και σήμερα δεν μπορεί να σταθεί με όρους αξιοπρέπειας. Εάν λοιπόν βάλει κανείς αυτό το στοιχείο της σύγκρισης, τότε θα αντιληφθεί ότι στην πραγματικότητα ενοχοποιώντας την κοινωνία και τις κληρονομιές, δίνουμε το άλοθη στο πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι αναντίστοιχο και ανακόλουθο προς την κοινωνία και την πολιτική της ανάπτυξη. Φταίει η κοινωνία πάντα. Άρα δεν θα θέσουμε το ερώτημα γιατί καλεί αυτούς της Ελλάδας, της ασχήμιας επάνω για πολιτικό προσωπικό, γιατί δεν βλέπουμε κάποιον να φιλοδοξήσει, εν πάση περιπτώσει, ως ηγέτης, να ανέβει πάνω από το επίπεδο της κοινωνίας και να την προσαρμόσει. Τι έγινε και άλλα κράτη, άλλες χώρες πολύ μικρότερης ιστορίας από δύο αιώνες που έχουμε εμείς, έχει προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα και η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να τα βρει με την εωτερικότητα?
Πώς μπορεί να τα βρει κάποιος ο οποίος εγκαθίσταται μέσα σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό όταν αυτός είναι όριμος στην ηλικία των 50-60 ετών και παραπάνω. Δίνουμε φάρμακο σε άλλον αντί του ασθενούς. Να θεραπεύσουμε την κοινωνία, γιατί δεν έχει πολιτική παιδεία, λέμε, αντί να θεραπεύσουμε το κράτος, να το εναρμονίσουμε με την κοινωνία ώστε να μπορεί να λειτουργεί με πολιτικές δημοσίου συμφέροντος και όχι πελατειακές και κυρίως ιδιοποίησης. Αν λαϊλατήθηκε η χώρα, οφείλεται σε αυτό. Και λαϊλατήθηκε σε περισσότερα επίπεδα, κάνοντας συνενόχους και πολλά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά το σύστημα καθορίζει την ηθική, τη συμπεριφορά της κοινωνίας. Δεν είναι η κοινωνία που είναι εκτός πολιτικού συστήματος που θα καθορίσει την ηθική συμπεριφορά. Οι δύσμορφες συμπεριφορές των ανθρώπων της μιας κοινωνίας οφείλονται στο γεγονός ότι αυτό επιτάσσει το σύστημα. Υπάρχει η παιδεία της δημοκρατίας, υπάρχει και η παιδεία της μοναρχίας. Και μάλιστα της εκφυλισμένης εκδοχής της μοναρχίας που είναι το σημερινό σύστημα, όπου το κόμμα, αντί να είναι ο διαμεσολαβητής, έχει γίνει το ίδιο πολιτικό σύστημα και νέμεται και λαιλατεί τη χώρα. Με χίλιους δύο τρόπους, εξαγοράζοντας και συνειδήσεις. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε και συζητάμε για το έθνος και μάλιστα για την εθνική αναφορά των Ελλήνων, κάνουμε μια διπλή αφαίρεση την οποία την προσκυρώνουμε και μας ενοχοποιούν στον εθνικισμό και στο λαϊκισμό. Δηλαδή, η δημοκρατία μας λένε, γιατί αυτό διδάσκει ο ελληνικός κόσμος, είναι αντιδημοκρατικό, αντιδημοκρατική. Και η δημοκρατία είναι το σημερινό σύστημα που μας δίδαξε ο διαφωτισμός, δηλαδή η μοναρχία, η εκλόγινη. Και βεβαίως η ελληνική συνέχεια, εάν ανακτηθεί, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις της εθνικής αντίστασης. Αυτό που φοβάται και εχθρεύεται το πολιτικό προσωπικό. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα με την παγκοσμιοποίηση συμβαδίζουν οι πολιτικές δυνάμεις όχι μόνο της χώρας αλλά εδώ με προέκουσα, αν θέλετε, την αριστερά, τη ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν γίνει η μεγάλη ταγή της διεθνούς των αγορών και μάλιστα της διάστασης της ιδεολογίας και του στόχου της διεθνούς των αγορών που δεν τόλμησε το φιλελεύθερο οποιοδήποτε κόμμα, ο φιλελευθερισμός, ο κλασικός φιλελευθερισμός να αγγίξει. Δηλαδή τι, την κινητικότητα όχι μόνο του κεφαλαίου αλλά και της εργασίας, η οποία επιτρέπει δύο πράγματα. Τη διάρρηξη της πολιτισμικής συνοχής μιας χώρας και απ' την άλλη μεριά την μεταβολή της εργασίας από σχέση του πολίτη από σχέση δημοσίου δικαίου σε εργασία εμπόρευμα. Δηλαδή μεταβολή μέσα στη χώρα του πολίτη σε οικονομικό μετανάστη. Εκεί είμαστε σήμερα. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν υποταχθεί. Εδώ λοιπόν είναι το διπλό πρόβλημα που ζούμε και που δεν μας επιτρέπει ούτε καν να φύγουμε από την κρίση που βρισκόμαστε. Το πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης που ακριβώς διακινείται αλλά προς όφελος εκείνων που ηγεμονεύουν στα πράγματα και το πρόβλημα το εσωτερικό μιας δυναστικής κομματοκρατίας η οποία είτε με τον όρο της ιδιοποίησης του κράτους και της εχθρότητας προς οτιδήποτε εθνικό άρα που μπορεί να δημιουργήσει τους όρους της αντίστασης πολιτισμικής συνοχής παραδίδει τη χώρα στη διεθνή των αγορών σε αυτούς που ηγεμονεύουν και συγχρόνως τα εθνικά συμφέροντα. Αν συμβαίνουν αυτά στο Σκοπιανό, στο Κυπριακό, στο Αιγαίο και οτιδήποτε άλλο, αν συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με την ελληνική κρίση και την εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας, έχει βαθιά αναφορά σε αυτή την απόσταση που υπάρχει μεταξύ του κράτους και του έθνους στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά στο ξέφωτο, υπάρχει ένας τρόπος.
να ξαναδούμε το έθνος ως έθνος της κοινωνίας που θα έχει την ευθύνη η κοινωνία και όχι ως έθνος του κράτους, που σημαίνει αλλαγή πολιτικού συστήματος πρώτον, με την μετάβαση σε αντιπροσωπευτικό κατελάχιστον σύστημα, και δεύτερον που θα υποχρεώνει δηλαδή την πολιτική να διαπραγματοποιεί και να επεξεργάζεται πολιτικές κοινού συμφέροντος, και δεύτερον να υπάρξει μία ανάκτηση για να προβληματιστούμε μέσα από αυτή την ανάκτηση της ιστορίας μας. Να ξαναμπεί δηλαδή ο ελληνισμός στην ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά του κόσμου, διότι διδάσκει την πρόοδο, διδάσκει πώς εξελίσσονται οι κοινωνίες, και επειδή είμαστε σε μια κομβική περίοδο της εξέλιξης της ανθρωπότητας, να δούμε πώς θα δώσουμε λύσεις όχι μέσα στο υπάρχον σύστημα, που δεν θα δοθούν λύσεις υπέρ των κοινωνιών, αλλά με τους όρους της μεταβολής της πολιτείας, όπως διδάσκει και το ελληνικό παράδειγμα. Άρα λοιπόν, ανάκτηση της ιστορίας, προβληματισμός και πίστη ότι ο ελληνικός κόσμος, η ελληνική ιστορία μέχρι και το 19ο αιώνα διδάσκει την πρόοδο, εν αντιθέσει προς τον εγκλισμό που μας επιτάσσουν να παραμείνουμε σε ό,τι δίδαξε η περίοδος της μετάβασης από τη φεουδαρχία στην νεότερη εποχή του 18ου αιώνα. Όταν ακούτε για διαφωτισμό, να ξέρετε ότι αυτοί που τον επικαλούνται είναι βαθιά αντιδραστικοί και εχθροί της χώρας, εχθροί της κοινωνίας. Διότι είναι αυτοί που διδάσκουν την ιδεολογία, και όχι μόνο την θεσμική, αλλά και την ιδεολογική εξάρτηση της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας από τους τωρινούς ηγεμόνες. Κλείνω με την επισήμανση ακριβώς ότι αυτά τα δύο στοιχεία επιτάσσουν πρώτα-πρώτα γνώση. Και η γνώση δεν βγαίνει ούτε από την τηλεόραση, ούτε καν από το ίντερνετ αυτή τη στιγμή, αλλά μέσα από μια συνολική αναθεώρηση του τι πιστεύουμε, άρα μέσα από μια νέα ανάγνωση της ιστορίας μας, αυτού που προσφέρει η ιστορία μας ως ελευθερία, ως δημοκρατία, ως ολοκλήρωση της ανθρώπινης κατάστασης, και συγχρόνως επίγνωση γιατί, πού οφείλεται η σημερινή ελληνική κακοδαιμονία, πώς από τον μείζωνα ελληνισμό οδηγήκαμε σε αυτό το ελληνικό κράτος που δεν μπορεί να σταθεί, δεν του επιτρέπουν να σταθεί με όρους αξιοπρέπειας στον πλανητικό χάρτη, και βεβαίως πλήρη συνείδηση ότι αυτό το σύστημα δεν διορθώνεται με όρους δεοντολογίας, ούτε με όρους διαδήλωσης αιτημάτων, αλλά με αίτημα αλλαγής της πολιτείας. Με άλλα λόγια, το σύστημα αυτό δεν είναι ανατάξιμο, χρειάζεται ολική ή ανατροπή του ή κατάρρευσή του, πάντως ολική αλλαγή του, για να μπορέσει η κοινωνία να ξαναγίνει σκοπός της πολιτικής ως ολότητα, και για να αλλάξουν τα πράγματα και στα εθνικά και στα εσωτερικά στην ανθρώπινη κατάσταση ενός εκάστου. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά. Μίλησα πολύ. Όχι. και λίγο μιλήσατε. Ένα λεπτό, γιατί απαντήσατε. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή το ανήγγειλα εχθές, δηλαδή είναι η προσωπική μου θέση, αλλά το απαντήσατε. Θέλω να ρωτήσω πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή, και το λέω που με καλούν λόγω του συνεδρίου εδώ, που ενεπνεύσουν τέλος πάντων, λέω, οραματίζομαι την κατάρρευση, την καταστροφή του πολιτικού συστήματος. Εγώ είμαι σε μετοπική σύγκρουση μαζί του με τη γνώση. Δεν θα πάρω πυροβόλα να καταστρέψω τη ζωή μου ή άλλον, και προσδοκώ μέσα στα 200 χρόνια που συμπληρώνονται τώρα από την Επανάσταση να βγάλουμε τον καινούργιο Καποδίστρια, τον οποίον δεν θα δολοφονήσουμε επειδή το θέλουν αυτές οι άλλες οι μεγάλες δυνάμεις, οι τύρανοι, οι εξουσιαστές κτλ. Κύριε μου, θα σας δώσω το λόγο σας παρακαλώ. Είναι αγένεια αυτό. Και κάτι κάνατε. Πώς θα γίνει αυτό με τον Καποδίστρια. Δηλαδή, οραματίζομαι επίσης μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας από προσωπικότητες, όχι από πολιτικούς,
μισθωτούς, ακριβοπληρωμένους, οι οποίοι παίρνουν δισεκατομμύρια το χρόνο, και με τους παρατρεχάμενους γύρω-γύρω, όλο αυτό το τέλος πάντων το σαθρό σύστημα, δεν το αναλύσω, το βιώνουμε. Και να πούμε στους Γερμανούς και στους εξουσιαστές μας, κοιτάξτε να δείτε, το σύλλογος μας βάζετε εδώ πέρα, εντολοδόχους, πληρώστε τους εσείς. Μισό λεπτό. Πρώτα-πρώτα, οι Γερμανοί και οι όποιοι δεν είναι εκείνοι που ήρθαν στην Ελλάδα, τους φέραμε, τους έφεραν. Να ξέρουμε... Ως ουδέτερους τους φέραν, έτσι. Όχι, καθόλου. Να μην είναι Ρώσοι, να μην είναι Άγγλοι, επειδή, να μην είναι Γάλλοι. Όχι, επειδή ηγεμονεύουν στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, επειδή η πολιτική τάξη, μάλλον το 8 και μετά, επειδή έχασε την νομιμοποίηση στην κοινωνία, την όποια νομιμοποίηση είχε μέσα από τις εξαγορές και άλλες πελατειακές σχέσεις, αντί να πάρει μέτρα ανάταξης της χώρας, την έστειλε στο μνημόνιο, την έστειλε στην Τρόικα. Τι είπε εκεί? Ελάτε εσείς να υπαγορεύσετε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε εμείς. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι η όποια Τρόικα δεν ήρθε στην Ελλάδα για να ανατάξει την Ελλάδα, αλλά να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της. Ό,τι κάνει μια δύναμη όταν πηγαίνει ή καλείται μέσα σε μια άλλη. Αυτό λοιπόν είναι το γεγονός. Μην ψάχνουμε έξω από τα σύνορά μας τους εχθρούς μας. Αυτοί έρχονται με πρόσκληση ή γιατί έχει ήδη προετοιμαστεί το έδαφος για να έρθουν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Είναι εσωτερικό και έχει να κάνει με την Αθήνα, δηλαδή με την πρωτεύουσα όπου είναι εγκατεστημένο αυτό το πολιτικό σύστημα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Τώρα το πώς μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, το έχω γράψει και το έχω πει πολλές φορές, ότι υπάρχουν τρεις λύσεις. Μάλιστα στο μανιφέστο για μια κοινωνία των πολιτών που έχει μεταφραστεί και σε πολλές γλώσσες, που είχα βγάλει την εποχή των αγανακτισμένων, γιατί ήθελα να δείξω ότι είναι αδιέξοδη η αντίληψη του να λειτουργούν ως μια βραχονισίδα στον Ατλαντικό. Δεν έλεγα τίποτε άλλο παρά ότι για να γίνει μια αλλαγή χρειάζεται πρώτον γνώση των προβλημάτων. Εδώ έχουμε πλήρη γνώση του γεγονότος ότι έχουμε φτάσει σε ένα απόλυτο αδιέξοδο, όχι εξαθλίωσης, αλλά και απαξίωσης της αξιοπρέπειάς μας στον κόσμο. Το δεύτερο είναι να ξέρουμε ποιος είναι ο υπαίτιος. Λίγο πολύ ξέρουμε. Στρεφόμαστε προς την πολιτική τάξη. Οι περισσότεροι βάζουμε και το δικό μας αλατοπίπερο, δηλαδή ότι φταίει και η κοινωνία. Μεγάλο λάθος. Ήδη γίνεται διάχυση της ευθύνης σε αυτούς που είναι τα θύματα, με το σύνδρομο, αν θέλετε, με την ιδέα του συνδρόμου της Στοκχόλμης. Δηλαδή, λατρέψαμε το βιαστή μας. Έτσι. Το τρίτο σκέλος όμως του πράγματος είναι ανύπαρκτο. Δηλαδή, του γεγονότος ότι δεν έχουμε συνειδητοποίηση της αιτίας. Και η αιτία είναι μία. Το πολιτικό σύστημα, η δημόσια, που προκαλεί όλα τα άλλα βεβαίως, η δημόσια διοίκηση και η δικαιοσύνη και η νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή, τη διαφορά. Εάν γίνει μια εξέγερση στις φυλακές, δεν θα φτιάξουν τις φυλακές. Θα ψηφίσουν ένα καινούριο νόμο για να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Εάν έρθει η στιγμή να ρυθμίσουν τα πράγματα στις αγροτικές περιοχές, δεν θα φτιάξουν χωροταξία, θα μηχανευθούν χίλια δυο τεχνάσματα για να δημιουργήσουν εμπόδια στην κοινωνία να πάει να τους παρακαλέσει για να τους δώσει λύσεις στα οποιαδήποτε ιδιοκτησιακά τους ή όχι. Έχουμε παγκόσμιες πρωτοτυπίες σε αυτά. Σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ακόμα και στις εκλογές, όπως ξέρετε, προκαλούν τις εκλογές όταν οι ίδιοι δημιουργούν το αδιέξοδο για να ενοχοποιήσουν την κοινωνία και δίθεν ότι τους νομιμοποίησε σε αυτό που διέπραξαν προηγουμένως. Άρα, η τρίτη διάσταση για να υπάρξει αλλαγή είναι ανύπαρκτη στα μυαλά των ανθρώπων. Μας έχουν κάνει, όπως είπα, αλλαγή εγκεφάλου, πλήση, και συγχρόνως τώρα διαπιστώνουμε ότι κάνουν και αλλαγή λαού και εμείς εκεί, το χαβά μας. Λοιπόν, δεν είναι το ερώτημα εάν θα έρθει ο Α αντί του Β. Δύο αιώνες μιλάμε με όρους δεοντολογίας. Και αν ρωτήσουμε έναν πολιτικό, ξέρει τι πρέπει να γίνει. Γιατί δεν το κάνει όταν πηγαίνει στην εξουσία?
Δύο αιώνες συζητάμε με όρους δεοντολογίας και ο καθένας από εμάς ξέρει να πει 10 πράγματα. Γιατί φοβόμαστε να τα συναποφασίσουμε, να αξιώσουμε, γιατί δεν διέρχεται από το μυαλό μας να αξιώσουμε να υπάρξει ένα άλλο αίτημα πολιτικής από έστω ένα 10-15% της κοινωνίας, γιατί τότε εάν υπάρξει ένα αίτημα αλλαγής του πολιτικού συστήματος με συγκεκριμένα 1, 2, 3, 5 αιτήματα, τότε θα βρεθεί και η πολιτική δύναμη η οποία θα τα εναγκαλιστεί, γιατί κάθε πολιτική δύναμη θέλει να μπει στη Βουλή, θέλει ενδεχομένως να ηγεμονεύσει. Άρα, εκεί που θα δει μυρωδιά καπνού, ψήφου, θα τρέξει για να υιοθετήσει. Αυτό γιατί δεν το κάνουμε, παρασκεφτόμαστε να ψηφίσουμε τον επόμενο. Μα δύο αιώνες αυτό δεν κάνουμε. Μουτζώνουμε το προηγούμενο και εκλέγουμε τον επόμενο. Και ο επόμενος είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο και χειρότερος. Άρα λοιπόν, κάποτε πρέπει να αντιληφθούμε ότι ή εξεγειρώμαστε, αυτό συμβαίνει σήμερα, όταν φεύγει 1 εκατομμύριο και όχι 400.000 που μας λένε Έλληνες στο εξωτερικό και αναπληρώνεται από 1 εκατομμύριο ελευθέρας βοσκής και όχι συντεταγμένης μετανάστευσης, σημαίνει τι? Ότι ο ελληνικός λαός πραγματοποιεί την επανάστασή της, με δραπετεύει. Σημαίνει όμως ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις προοπτικά μέσα από αυτή την ασύντακτη παράδοση του κράτους στις ΜΚΟ, σε αυτές τις συμμορίες που είναι αδιαφανείς ως προς τις χρηματοδοτήσεις και συγχρόνως αδιαφανείς και ως προς τη διαχείριση των πραγμάτων. Έχουμε μεταβεί στο κράτος ΜΚΟ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όταν οδηγούμαστε εκεί λοιπόν, μην απορούμε για αυτά που συμβαίνουν. Είναι μια πραγματικότητα την οποία θα τη ζούμε με το χειρότερο τρόπο όσο περνάει ο καιρός. Πρέπει κάποτε να αντιληφθούμε ότι μία λύση υπάρχει που μας διδάσκει το ελληνικό παράδειγμα, αυτό που δημιούργησε τον ελληνικό πολιτισμό. Να είμαστε συντελεστές, η βούλησή μας, της πολιτικής διαδικασίας. Για σκεφτείτε, εάν χρειαζόταν για οτιδήποτε, από τα δημοσιονομικά μέχρι όποια, να υπάρξει έστω η συνένεση με έναν τρόπο, με μια δημοσκόπηση έγκυρη, όχι έτσι, και ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας, της αμερικανικής για μια άλλη απόφαση εκεί, της γαλλικής, της γερμανικής. Ποιο θα ήταν το μείγμα της πολιτικής? Δεν θα ήταν τελείως διαφορετικό? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό να συνειδητοποιήσουμε επομένως και να ξέρουμε ότι όπως δαπάνησαν και εξαφάνισαν τον μείζωνα ελληνισμό χωρίς αιτία, έτσι οδηγούμαστε στην εξαφάνιση και της ελληνικής κοινωνίας, σε μια ημιοποίηση, σε μια μεταβολή, όπως έχω πει, της χώρας σε χώρο, χωρίς ταυτότητα, χωρίς συνοχή και χωρίς προοπτική. Σαφέστατα. Συγχαρητήρια κύριε Κοντογιώργη, μια ερώτηση και μια πρόταση όμως. Είπατε στην αρχή ότι τα λάθη των πολιτικών δεν είναι λάθη. Βεβαίως δεν είναι. Βεβαίως δεν είναι. Είναι όμως τυχαιότητα, καιροσκοπία ή σκοπιμότητα. Πρώτον αυτό. Και η πρότασή μου, εφόσον τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά, αυτά είναι αναγνωρισμένα εδώ και μια δεκαετία, 15ετία, 20ετία όλα αυτά τα ζητήματα, ήδη από τη δεκαετία του 80, λίγα από αυτά. Δύο αιώνες. Τα έχετε καταθέσει. Όμως, η πρόταση είναι η εξής. Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μια στρατηγική επιτροπή στην οποία και εσείς να συμμετέχετε, αναλαμβάνοντας την ευθύνη όλων όσων αυτών θεωρητικά μας είπατε τουλάχιστον, γιατί από τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και όλους της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα αναλάβει κανείς πρωτοβουλία. Άρα λοιπόν, εσείς που το λέτε, είναι ανάγκη να δημιουργήσετε αυτήν τη στρατηγική επιτροπή και υπάρχουν άνθρωποι και θα σας στηρίξουμε σε απόλυτο βαθμό σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πρώτο. Συμφωνώ. Χρειαζόμαστε καθοδήγηση. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια πολιτική μαφία, όπως εσείς τα εξηγείτε και σας παρακολουθώ εγώ προσωπικά χρόνια. Το πρώτο. Δεν κάνουν λάθη, ούτε αδιαφορούν. Είναι απλώς ξένο σώμα και έχουν άλλες προτεραιότητες σε σχέση με τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας, της χώρας. Γι' αυτό και επέμεινα στο γεγονός και στο γιατί εχθρεύονται τόσο πολύ την κοινωνία ως πολιτισμική
συνεκτικά κοινωνία με εθνικό προσδιορισμό και τις κληρονομιές της και την ιστορία της. Γι' αυτό και ενώ είναι αυτό που ομολογεί την πρόοδο, το ταξινομούν στη χωρία του εθνικισμού και της αντίδρασης, και αυτό που είναι μαύρο σκοτάδι και αντίδραση, ο διαφωτισμός, το προβάλλουν ως στοιχείο της πρόοδου. Ένα αυτό. Δεύτερο, πριν από λίγο σας είπα ότι πρέπει ο καθένας από μας να ξανασυζητήσει με τον εαυτό του τις έννοιες. Οι έννοιες θα του πούν πού βρίσκεται, πού ζει και τι πρέπει να γίνει. Γιατί οι λύσεις μέσα στην υπάρχουσα κατάσταση δεν μπορούν να υπάρξουν. Το σύστημα δεν είναι ανατάξιμο και μάλιστα δεν είναι και επιχειρησιακό σε μεγάλο βαθμό και στη Δύση πια. Πάμε αλλού. Αν όμως δείτε το βαθμό της αλωτρίωσης της ελληνικής κοινωνίας, για να έχετε την απάντησή μου, εάν δημιουργηθεί μια ανάλογη περίπτωση κινήματος στο εξωτερικό, θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα να το υποστηρίξει. Εάν το πει κάποιος μέσα, το πολύ πολύ θα συκοφαντηθεί με το επιχείρημα «Μα πού έγιναν αυτά». Ό,τι άκουσα εγώ, τα εξαμάξεις, όταν έλεγα ότι το δημοψήφισμα είναι το μεγάλο άλοθη της ολιγαρχίας που θα της δώσει ανάσα για μερικές δεκαετίες ακόμη. Σε ό,τι με αφορά, ακούστε, εγώ έχω έναν προορισμό που πρέπει να τον ολοκληρώσω. Και αυτός ο προορισμός είναι να διαμορφώσω αυτό που ονομάζω κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Όλη αυτή την ερμηνεία του κόσμου και του ελληνισμού. Στην προσπάθειά μου να ξαναβάλω, όχι γιατί είμαι Έλληνας και θέλω, αλλά είναι ο μόνος ιστορικός χρόνος που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, να ξαναβάλω τον ελληνισμό στην ατζέντα της επιστήμης. Της γνώσης μας σε τρία πράγματα. Στις έννοιες, στην τυπολογία των εννοιών που ανήκει κάθε μία, τι φαινόμενα ορίζει, και στη βιολογία των ανθρώπων, της εξέλιξης. Εάν κάποιος είναι 20 χρονών, πώς θα τον κρίνω, με τι προτεραιότητες όταν θα γίνει 40 ή 50, με τις ίδιες της ηλικίας των 40 ετών, των 20 ετών. Σήμερα δεν συζητάει κανείς τι θα γίνει αύριο. Δεν συζητάει κανείς για το γεγονός ότι δεν παράγεται αποτέλεσμα, έχουν διαραγεί οι συσχετισμοί δύναμης, οι ισορροπίες εις βάρος της κοινωνίας και κυριαρχούν οι αγορές, όπως και στην Ελλάδα η κομματοκρατία. Όλη η συζήτηση γίνεται ποιος θα ανέβει στην κυβέρνηση, ποιος είναι πιο όμορφος, με πιο στρογγυλό ή πιο διαφορετικό κεφάλι, πώς τον βλέπει ο καθένας μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ αυτό που κάνω λοιπόν είναι συγκεκριμένο. Όχι γιατί δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει και τι θα έχω γράψει επανειλημμένα και με λεπτομέρειες από το τι σύνταγμα χρειαζόμαστε, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, τι στην εξωτερική πολιτική, τι στην οικονομική πολιτική, τι σε όλα. Αλλά ο ρόλος ο δικός μου είναι να σπείρω αυτό το οποίο πρέπει να φυτρώσει στα μυαλά της ελληνικής κοινωνίας και μέσα από αυτή να αναδειχθεί το μόρφωμα, το κίνημα το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να φύγουμε από την καταβύθιση της χώρας. Γιατί όσο συνεχίζουμε έτσι, όσο περιμένουμε σωτήρες, τόσο θα βυθίζουν οι άλλοι και το βυθό για να πάνε πιο κάτω. Αυτό να το έχετε κατά νου. Μην περιμένετε οποιονδήποτε Κοντογιώργη να σώσει την κατάσταση. Ο Κοντογιώργης σπέρνει, οποιοδήποτε άλλος σπέρνει διαφορετικά πράγματα. Επιλέξτε αυτά τα οποία θεωρείτε συμβατά με τις πραγματικότητες που ζούμε για να μας βγάλουν και κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει ένας που σώζει. Όλοι μαζί μέσα από συλλογικές διαδικασίες μπορείτε να οδηγηθείτε και όλοι μαζί να οδηγηθούμε εκεί που ελπίζουμε. Θέλω να σας διευκρινίσω, έχω μια συναυλία να κάνω. Έχουμε τον κύριο Παπαμαρινόπουλο που περιμένει. Είμαστε εκτός προγράμματος.
Και θα ήθελα να σας δώσω σε όλους να κάνετε τις ερωτήσεις στον εκλεκτό κύριο Κοντογιώργη που τον πλησίασα. Αυτό είναι πάλι το μικρόφωνο. Τον πλησίασα πριν μερικά χρόνια για την πρώτη Οδύσσια της Γνώσεως, διότι τον άκουσα να λέει «Η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να συνεδριάζει στον Κορυδαλό». Και λέω «Δικός μας». Και είχα έρθει στο συμβολικό μέρος του Ρίγα Φεραίου, στην Οδό και στο Σύνταγμα δίπλα, στην αίθουσα Ρίγα Φεραίου που είχατε ομιλία. Ρίγας Φεραίος. Αποκεφαλίστηκε. Θα θέσω, αν μου επιτρέπεις, Αλέξανδρε, θα θέσω ένα ερώτημα. Γιατί το να πείτε ο Κοντογιώργης, επειδή ο Κοντογιώργης μας είπε πέντε πράγματα σήμερα, είχε πει χθες κάπου αλλού, δεν λέει πολλά πράγματα. Αναλογιστείτε, εάν θέσω το ερώτημα, εκεί που τα λέω αναλυτικά, στα βιβλία μου, και μάλιστα έχω βγάλει πέντε βιβλία για την κρίση, και για την ερμηνεία του ελληνικού φαινομένου και τι πρέπει να γίνει. Πόσοι από εσάς εδώ μέσα έχετε αγοράσει έστω ένα? Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχοντας πάρει διαζύγιο, δεν σημαίνει ότι κανείς, απλώς το ερώτημα είναι ρητορικό για να πω ότι έχουμε πάρει όλοι μαζί διαζύγιο από τη γνώση. Η Οδύσσεια της Γνώσης, εγώ δεν θα κερδίσω, προσέξτε, δεν θα κερδίσω εάν αγοραστεί ένα βιβλίο δικό μου. Σήμερα, πριν από λίγες μέρες, πήρα συγγραφικά δικαιώματα 40 ευρώ. Δεν έχω κανένα προσωπικό συμφέρον, αλλά για να συζητήσουμε και να στοχαστούμε πάνω στο μέλλον αυτής της χώρας, πρέπει να διαβάσουμε. Θέλει διάβασμα. Πρέπει να επανέλθουμε στην ανάγνωση. Αυτό που ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνισμού. Χρονικά, δεν είναι. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.